Κύριε Συντιχάκη. Κοιτάξτε, είναι και αραβνός εμεθρία. Είναι μόνο η περίπτωση του κυρίου Τράγκα. Νομίζω ότι όποτε ανοίγει το καπάκι του υπονόμου, ούκο λίγα τα περιστατικά που βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτά τα φαινόμενα παράγονται και αναπαράγονται από ένα σύστημα το οποίο είναι σάπιο και διεφθαρμένο. Γι' αυτό άλλωστε και το ΚΚΕ πάντα επιμένει ότι με την ανατροπή ενός τέτοιου συστήματος μπορούν να σταματήσουν ή να ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Ξέρετε, πόθεν έσχες υπάρχει για το λαό. Έσχες χωρίς πόθεν είναι μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο και μόνο για όσους παρασιτούν σε τέτοια συστήματα όπως είναι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η αμύθιτη περιουσία και το ύψος του ποσού δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά, προφανώς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί όλη η υπόθεση και να φτάσει μέχρι τέλους αυτή η ιστορία. Από εκεί και μετά φυσικά το λόγο έχει ο λαός εάν θέλει να συνεχίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα, δηλαδή να φορολογείται και να πραγματικά να τσακίζεται στην κυριολεξία και το εισόδημά του οι αμοιβές του και την ίδια στιγμή να υπάρχει αυτή η εύνοια για τους μεγάλους σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Yeah. Ξέρετε, καμιά φορά και η ντροπή μπορεί να τραπεί και αναφέρομαι σε αυτή την πολυδιαφημιζόμενη νέα δέσμη μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση τάχα μου της ακρίβειας στην ενέργεια. Με ένα πληθωρισμό να τρέχει το μήνα Μάιο σε ένα ρεκόρ 28 ετίας φτάνοντας το 11,3%. Εάν κρίνουμε τα μέτρα που έχει ήδη πάρει η κυβέρνηση, όπως εκείνο το μνημειώδες 40 ευρώ για τη βενζίνη των 3 μηνών, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα όλα όσα επαγγέλλεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Και μάλιστα μιλάμε σε μια στιγμή που αιμορραγεί στην κυριολεξία το εργατικό λαϊκό εισόδημα εξαιτίας αυτών των απανωτών αυξήσεων στην ενέργεια. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η ακρίβεια στην ενέργεια δεν οφείλεται στον πόλεμο, αλλά σε παράγοντες που προϋπήρχαν και απλά επιταχύνθηκαν με τον πόλεμο, όπως είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική της πράσινης μετάβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απολιγνητοποίηση και τα χρηματιστήρια ενέργειας, που φυσικά όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους προκειμένου να διαμορφωθεί ένα τέτοιο τοπίο. Δηλαδή κανένας από όλους αυτούς, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δεν είναι αθώοι του εγκλήματος. Ξέρετε, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξωστράκησε στην κυριολεξία το ενεργειακό μείγμα που γνωρίζαμε, δηλαδή το φτηνό λιγνίτι, και έφεραν αυτά τα πράσινα χαράτσια και τους λογαριασμούς, είναι που μας οδήγησαν σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτό το σημείο. Ναι. Πάντως, κύριε Συντιχάκη, ήταν ζητούμενο να μπορέσουμε να μειώσουμε στο μείγμα τη συμμετοχή του λιγνίτη για περιβαλλοντικούς λόγους. Ναι, αυτό ήταν το πρόσχημα. Α, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι εγκλημάτισαν. Γιατί τελικά σε τελική ανάλυση δημιούργησαν ένα νέο καθεστώς ενεργειακής φτώχειας σε βάρος του λαού. Τώρα φυσικά έρχονται και το παίρνουν πίσω και λένε ας βάλουμε και λίγο λιγνίτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά και ο πόλεμος τι έδειξε? Έδειξε ότι μέσα από αυτή την ιστορία των ανταγωνισμών, όπως είπε ο κύριος Αλμάς, ποιος βγαίνει ωφελημένος? Οι Αμερικανοί, γιατί προωθούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και φυσικά από την άλλη οι Γερμανοί, οι Ευρωπαίοι, που θέλουν να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας δισεκατομμύρια. Δεν είναι τυχαίο ότι προστίθεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα 300 δισεκατομμύρια που έχει ήδη εξαγγείλει η Κομισιόν που θα πάει για τις πράσινες business. Άρα λοιπόν οι προτάσεις τους δεν φύγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας. Οι προτάσεις όμως του ΚΚΕ που λένε για μέτρα ανακούφισης και μείωση των τιμών, επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, αλλά και άμεσα μέτρα, όπως για παράδειγμα να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής που κάναμε ως πρόταση νόμου. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή, τροπολογία μάλλον, και δεν έγινε αποδεκτή από κανέναν. Ας πάρουν θέση για το Λάρκο, ας πάρουν θέση για το έγκλημα στη Λάρκο που συντελείται αυτές τις μέρες με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ντροπή. Για την αποζημίωση των εργαζομένων, κύριε Συντιχάκη. Αυτό είναι μια προσωπική θέση.